Παπαδόπουλος είναι ο σκόρερ. Δυστυχώς για τη μαύρη θύελλα, γκολ με το καλημέρα. Υγεία! Εδώ στη Ρόδο. Σε μια αναμπομπούλα. Αυτός! Βγαίνει πολύ γνωστά, το παίρνει ο ήλιος, κάνει κακόρνα. Με κεφαλιά ο κεντρικός αμυντικός του Διαγόρα. Έγραψε το 1-0. Δυστυχώς για την Καλαμάτα, γκολ με το καλημέρα ο Διαγόρας. Τέλος πάντων, υπομονή. Πιέζει ο Διαγόρας σε πολλά προβλήματα στην άμυνα της Καλαμάτας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τα προβλήματα που υπάρχουν στην άμυνα. Ίσως η απουσία του Μάρκου και του Ζαχαρόπουλου που δεν ξεκίνησαν στο αρχικό σχήμα δημιουργεί πολλά προβλήματα στην αμυντική διάταξη της μαύρης θύελλας. Δούμε το Κέρι εδώ, Κέρι, φέρνει το 22ο λεπτό, το 23ο. Δυστυχώς η Καλαμάτα έτσι θα έχει πολλά προβλήματα. Τελείω Κέρι, μπάλα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας και βγαίνει μπάλα out. Τέλος πάντων, κάτι πρέπει να κάνει η Καλαμάτα. Γιατί οι υποθάσεις συνθήκας, φίλες και φίλοι, δύσκολα θα αποφύγει την ήττα. Έχει χάσει ο Διαγόρας 3-4 ευκαιρίες τον Κέρι και άλλους ποδοσφαιριστές. Έχει χάσει πολύ καλές στιγμές. Ο Μαρτζίδης εδώ, φάουλ και έχουμε και κάρτα. Περάκι με την πέρα. Δεν είναι αυτή η Καλαμάτα, δεν είναι εμφανίσεις αυτές. Πρέπει να αλλάξει κάτι. Και κατά εμάς τα προβλήματα ξεκινάνε από την άμυνα. Για να δούμε τον Οσβάνοβιτς. Για να δούμε. Κάνει το τρίτο Δήμος. Ο νεαρός Δήμος που είχε έρθει ένα Χαρναϊκό έτσι. Παλιά από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού κλπ. Διώχνουν οι αμυντικοί της Καλαμάτας, η μπάλα δεν υπάρχει πίεση στα θάλασσα, στους αμυντικούς στους μέσους του Διαγόρα. Πολλά πλάγια, η μπάλα στην περιοχή της Καλαμάτας συνεχώς. Κοιτάξτε πόσο επικίνδυνη είναι η περιοχή, πόσο κακή είναι στην αμυντική λειτουργία η Καλαματιανή.
πολύ εύκολα η αμυντική του διαγόρα. Βγάζουν την μπάλα. Μουίροβιτς εδώ. Τι είναι αυτά τα πράγματα από το Γαλούπι. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα αυτά. Η αμυντική του διαγόρα. Μια καλή στιγμή για την Καλαμάτα. Επειδή έτσι έκανε εκεί. Επιμένει η Καλαμάτα. Ο Σμάνοβιτς από τη σέντρα. Ράκιτς εκεί δεν μπορεί να συλλογιστεί. Thank you.
το τακέρι μερικά, αφού σου το εκτελέσει. Παραλίγο εδώ. Πολύ καλό φάλα από τον κύριο. Δεν βλέπω πως ο Διαγόρας μπορεί εδώ να φάει γκολ, να αναθρέψει την κατάσταση. Σέντρα δεν γίνεται, γίνεται τώρα η σέντρα για να δούμε. Τι είναι αυτά τα πράγματα ρε παιδιά, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αν είναι δυνατόν τώρα ούτε ένα κόρνερ της προκοπής δεν μπορεί να γίνει, ούτε ένα κόρνερ. Πάντα πρώτη στην μπάλα η παιδίτη και πάντα δεύτερη φιλοξενούμενη και καθυστερημένη, μεγάλη καθυστέρηση. Αν δεν ήταν ο Στεφανάκος, για να δούμε τώρα. Πέναλτι! Πέναλτι! Δίνει πέναλτι ο διαιτητής. Το 22ο λεπτό πέναλτι, από το πουθενά. Ο Βουκμίροβιτς νομίζω το κέρδισε. Λάθος εδώ ο Βουκμίροβιτς. Μπάλα στα χέρια. Αν βρει και είναι χέρι, έτσι, άμα βρει και είναι χέρι. Η άτομη το πέναλτι στο 82 για τον Βουκμίροβιτς. Βρήκε. Πρέπει να βρει και μπάλα στο χέρι. Βλέπουμε εδώ το βίντεο chat 3. Που είναι σπεσιαλίστας, θυμίζω ο Ράκιτς είχε βάλει το πέναλτι και στο
με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης, έτσι, με την ΑΕΚ Καραϊσκάκης. Ο Ράκητς, για να δούμε, ο Ράκητς που είναι σπεσιαλίστας, θα βάλει και στο κύπελλο, στο Κολοκοτρώνης. Για να δούμε εδώ το Ράκητς. Εκτελεί ο Ράκητς, εύκολα. Αν είναι δυνατόν! Δεν είναι δυνατόν! Το πιάνει το πέναλτι! Ρε Ράκητς! Δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι! Ούτε το πέναλτι δεν βάζει Καλαμάτα, αυτή η τραγική Καλαμάτα σήμερα. Ρε Ράκητς, ρε Ράκητς, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν, ρε Ράκητς. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Ο Τσέλιος, εδώ βλέπω τα διαγόρα τώρα. Να φέρνεις την επίθεση και το shoot-out. Ο Τσέλιος έπιασε το πέναλτι του Ράκητς. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν, δεν μπορώ, δεν έχω να πω κάτι, δηλαδή η οργή είναι μεγάλη. Χρήμα το τσάρτερ, χρήμα τα λεφτά του Πρασά, χρήμα όλα. Δεν είναι δυνατόν, η οργή είναι μεγάλη. Ρε Ράκητς, δεν έχει βάλει γκολ φέτος, έγινε και το πέναντι, κρίμα, κρίμα. Δεν λέω ότι είναι κακός παίκτης, αλλά περιμέναμε κάτι καλύτερο από αυτόν. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε πώς παίζουν οι κυπεδούχοι εδώ. Γκολ! 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 Τεχνογόρα! 2-0! Βλέπετε τι γίνεται, φίλες και φίλοι. 2-0! Αν είναι δυνατόν! Γκολ για το Διαγόρα! Γκολ, γκολ! Μεγάλες στιγμές για τους γηπεδούχους, δράμα για την Καλαμάτα. Βαρβαρούσης, Βαρβαρούσης ο σκόρερ. Βαρβαρούσης δεν είναι φάντασμα η μαύρη φύελα. Φάντασμα, φάντασμα η Καλαμάτα, φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι Καλαμάτα αυτό πράγμα, είναι... Δεν είναι Καλαμάτα αυτό το πράγμα, δεν ξέρω αν το βλέπω Πρασάς τώρα, παρακολουθεί τρία, παρακολουθεί και εμάς. Δεν είναι δυνατόν, Λευτέρη, Λευτέρη, τι βλέπεις, τι είδες. Δεν είναι δυνατόν, δεν είναι δυνατόν, φίλες και φίλοι. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή αυτό που βλέπω δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι ομάδα αυτή. Τώρα τι να το κάνεις. Παίρνεις πέναντι από το πουθενά και το χάνεις. Παίρνεις πέναντι από το πουθενά και το χάνεις. Κρίμα, κρίμα. Μπαρμπαρούσες εδώ, Κέρι και Μπαρμπαρούσες τώρα. Όχι, ο Παπαδόπουλος και Μπαρμπαρούσες. Δεν είναι αυτό, δεν είναι αυτή η εμφάνιση. Κοιτάξτε εδώ, Διαγόρας τι κάνει, κοιτάξτε εδώ, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε εδώ πως επιτίθεται ο Διαγόρας. Γίνει η σέντρα εδώ, έτσι όπως πάει η Καλαμάτα, θα φάει κι άλλο γκολ. Κοιτάξτε εδώ τι θέλουν να κάνουν. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν. Θα τρελαθώ. Κοιτάξτε εδώ, Διαγόρας, φίλες και φίλοι. Κοιτάξτε εδώ, Διαγόρας, δυνατό σουτ! Θεέ μου. Θεέ μου, Στεφανάκος, αν δεν ήταν και ο Στεφανάκος, θα ήταν 5-0 το σκορ. Δεν είναι δυνατόν, Γιώργο Πρασά. Ευχαριστώ, Δημητρίου, κάντε κάτι, κάντε κάτι. Τα λέμε σε λίγο. Καθυστερήσεις στο γήπεδο του Διαγόρα. Για να δούμε εδώ, μην έχουμε και άλλη ζημιά για την Καλαμάτα. 2-0, μια χειρότερη φετινή μαύρη θύελα. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή, τσάπα το τσάρτερ. Τώρα είμαστε στις καθυστερήσεις, όπου να είναι θα σφυρίξει το τέλος του αγώνα. Κακή η Καλαμάτα, χωρίς επιθετικό, χωρίς... Να το τέλος του αγώνα. Τέλος του αγώνα. 2-0. 2-0. Ο Διαγόρας βγήκε από τη μαύρη θύελλα. Πολύ κακή η Καλαμάτα, φίλες και φίλοι. Πάρα πολύ κακή. Βλέπουμε εδώ τον ύμνο του Διαγόρα και τους φίλους του Διαγόρα. Απογοήτευση για την Καλαμάτα. Βλέπουμε και τον Ανδρέα
Καλυφιάδη, το μεγάλο άσο του Ολυμπιακού. Μεγάλη ομάδα διαφορά. Έκανα λάθος. Και το παραδέχτηκα. Το ήξερα ότι είναι μεγάλη ομάδα. Αλλά το είπα μας ξυπνήσουμε γιατί ήμασταν καφενείο πέρσι. Όχι, εγώ δεν είμαι μεγάλος. Αν ήμουν μεγάλος θα ήμουν στο BBC. Βλέπουμε εδώ γιατί τους γεπεδούχους πάρα πολύ χαρούμενους, πανάξια, νέα νίκη, κακός δαίμονας της Μαύρης Θύελλας. Ο Διαγόρας, θυμάμαστε τι έγινε πέρυσι, λέω και Βάτσιο βέβαια έτσι. Βλέπετε εδώ την Καλαμάτα να αποχωρεί περίλυπη και τους ανθρώπους, τους φιλάθλους του Διαγόρα να αποθεώνουν τους προσδεριστές τους. Το σωστό και το δίκαιο το λέμε. Ο Διαγόρας δίκαια, πανάξια, την Καλαμάτα, τη Μαύρη Θύελλα, κακός δαίμονας της Καλαμάτας. Εδώ, μαζί με τον Γιώργο Καπετανίδη. Γεια σου Γιώργο. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάμε, σε λίγο θα ανεβάσουμε και βίντεο. Το Μιχάλη, το φίλο μας, εδώ και το συνεργάτη μας. Ήρθε η ώρα του Διαγόρα τελικά, ήρθε η ώρα του Διαγόρα σήμερα. Ήρθε η ώρα, κάπου εδώ πηγαίνουμε και την δείχνει Καλαμάτα. Σε λίγο ανεβάσουμε βίντεο στο YouTube, στο sportsstonoto.gr για να ταχώσουμε λίγο στην Καλαμάτα σε όλα αυτά. Λοιπόν, τέλος πάντων, κάπου εδώ τελειώνουμε. Λυπάμαι πάρα πολύ. Λυπάμαι πάρα πολύ. Σε λίγο θα δούμε στο sportsstonoto τα γκολ, το πέναλτι όλα μαζί. Τα έχουμε τραβήξει όλα.